Βρισκόμαστε στην Αλεξανδρόπολη, στο πρακτορείο Πάπου Χρυσοπηγή, Εθνικής Αντιστάσεως 13, που λες το 13 το καλό, εμείς είμαστε εδώ. Είναι το πρακτορείο προπό που έχω, μαζί με τον αδερφό μου. Και κάποιες φορές έρχομαι κι εγώ και βοηθάω. Απλά ο αδερφός μου λίγο με κράζει, επειδή κάνω πολλά λάθη, οπότε το αποφεύγω. Τώρα μαθαίνω και το στοίχημα. Ξέρεις, καμιά φορά έρχεται κανένας πελάτης και μου λέει βάλω το ξέρω εγώ σύστημα 3-4, 10 ευρώ. Τον κοιτάω. Λέω, ξέρει κανένας να παίζει στοίχημα. Λέει, ναι, τι θέλει, δεν ξέρω. Έρχεται εδώ, σας υπηρετούμε. Του είναι πελάτης και μάθει. Λέει, τι να κάνω, το στοίχημα δεν το έχω. Εγώ μου το τσιπάω, έτσι. Καλημέρα. Τι κάνετε. Ορίστε. Εδώ. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, καταρχήν να σταματήσω τον αθλητισμό, πρώτον. Και δεύτερον, κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι θα γυρίσω σίγουρα πίσω στον τόπο μου. Γιατί είναι μια πολύ ωραία πόλη που προσφέρει τα πάντα. Βέβαια, εγώ γύρισα για άλλους λόγους, για άσχημους αντιστοιχώς, γιατί είχε αρρωστήσει ο πατέρας μου, τον οποίο τον έχασα. Και πρέπει να είμαι κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή. Οπότε, επειδή είχα και ένα σπίτι εδώ, σκέφτηκα ότι ας δοκιμάσω να δω ποια είναι η ποιότητα ζωής στην επαρχία και τελικά έμεινα εδώ. Όλοι οι αθλητές όταν σταματάμε, χάνουμε την μπάλα, λέμε τι γίνεται, τι θα κάνουμε τώρα. Αγαπάω πάρα πολύ τον αθλητισμό, σίγουρα δεν θα μπορούσα να μην ασχοληθώ με τον αθλητισμό εδώ στην πόλη. Προπονώ κάποια παιδιά τα οποία τα έχω διαλέξει από ένα σύλλογο, είμαι στον Πρωτέα Αλεξανδρόπολης, είναι ένα σύλλογο Στίβου και σπουδάζω και στα ΤΕΦΑ Κομωτινής. Είχα περάσει τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχα γραφτεί στην Κομωτινή, αλλά δεν είχα το χρόνο λόγω αθλητικών υποχρεώσεων και τώρα που βρήκα το χρόνο και επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να κάθομαι και θέλω συνέχεια να κάνω δραστηριότητες, σκέφτηκα ότι ο Ολυμπιονίκης χωρίς πτυχίο γυμναστής ακαδημίας δεν επιτρέπεται. Οπότε έχω κάτσει πάλι στα Θαρανία και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι και σε εξεταστική. Μπορεί να σταμάτησα τον πρωταθλητισμό, αλλά επειδή θέλω να προσέχω το σώμα μου, αθλούμε. Όχι κάθε μέρα τόσες ώρες όσο έκανα, όσο ήμουνα μέσα στον πρωταθλητισμό, αλλά δύο φορές τη βδομάδα και στη σχολή που πάω, επειδή κάνουμε και ειδικότητα και έχω πάρει ειδικότητα στίβο και αναγκαστικά πρέπει να κάνω και να δείξω. Έχω πολύ καλή συνεννόηση με τους καθηγητές και με τους συμφοιτητές μου και το διασκεδάζω και κάνουμε και το μάθημα, οπότε και γυμνάζομαι. Τώρα βέβαια, εγώ λέω ότι έχω πάρει μερικά κιλά, αλλά η μαμά μου λένε τι είναι αυτά. Αλλά πρέπει, θέλω να έχω καλό σώμα. Επειδή έχω και έναν αθλητή συμφοιτητή, ο οποίος μου ζήτησε να του κάνω προπόνηση και είναι αρκετά καλό ταλέντο στο άλμα εις μήκος. Στόχος μας είναι να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016. Αφού δεν θα αγωνιστώ, τουλάχιστον να είμαι προπονήτρια να αγωνιστεί ο αθλητής μου. Σίγουρα έχει πέσει η δουλειά και εδώ στο μαγαζί και γενικά. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Σκέφτεται και το παραμικρό. Ένα τζόκερ ας πούμε, που κάνει 2,5 ευρώ, σκέφτεται να έρθει να το παίξει. Λέει δεν κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε γιατί δεν παίζουμε. Έτσι δεν είναι. Δεν πιάνω ποτέ το λαχείο. Το έχω πει κι εγώ. Μα πώς να το πιάσω αφού δεν παίρνω. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην επαρχία όμως νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα από ότι στις μεγαλοπόλεις. Οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί, πιο καλή ποιότητα ζωής. Μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα γιατί έχεις περισσότερο χρόνο. Προσπαθώ στην πόλη, επειδή έχει και ποδηλατόδρομος, να χρησιμοποιώ το ποδήλατό μου. Οπότε κάνω οικονομία. Έχω κόψει αρκετά πράγματα. Δεν είμαι τόσο άνετη, ας πούμε, όσο ήμουν πριν. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και έχω και ένα σύλλογο, τον οποίο τον είχε φτιάξει ο πατέρας μου. Λεγόταν Σύλλογος Φίλων Ολυμπιονίκου Χρυσοπηγής Δεβετζή. Τον οποίο τώρα εγώ θέλω να τον ξαναφτιάξω, γιατί είναι ανενεργός. Γιατί είμαι και στα χωριά ΣΟΣ εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Γενικά, ό,τι φιλανθρωπικό υπάρχει, θέλω να είμαι μέσα. Να βοηθάω όσο μπορώ, έστω από το υστέρημα. Ανθρωπιά χρειαζόμαστε, όχι ψώνισμα και δόξα. Κάνανε έναν γκάλωπ κάποια στιγμή και λένε δόξα, ξέρω εγώ, ή χρήμα ή κάτι άλλο. Ο περισσότερος κόσμος είπε δόξα. Εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
Νομίζει ο κόσμος ότι αν είσαι διάσημος ή αναγνωρίσιμος ότι είναι πάντα καλό. Δεν είναι. Μακάρι να μην ήμουνα. Δηλαδή να έκανα αυτά που έκανα, αλλά να μην ήμουνα τόσο αναγνωρίσιμη, γιατί είναι αρκετά ενοχλητικό. Πολλές φορές. Αλλά με ενοχλεί πολύ το ψώνιο και ότι κάποιος είσαι. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος και το συναντάω κάθε μέρα στη ζωή μου και με ανθρώπους που είναι διάσημοι. Και λέω κρίμα. Δεν θέλω να πάω κάπου να κάνω τη δουλειά μου επειδή είμαι υπηγητή βετζή. Θέλω να πάω να κάνω τη δουλειά μου σαν ένας απλός άνθρωπος. Πολλές φορές όμως χρειάζεται να το παίξεις. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, παράδειγμα, πας σε μια υπηρεσία. Σε γνωρίζουν και σε εξυπηρετούν. Κάποια στιγμή στην Αθήνα πήγα σε μια υπηρεσία να κάνω κάτι χαρτιά της μητέρας μου και μου μίλησε τόσο άσχημα υπάλληλος, γιατί έπρεπε να καταλάβω τι έπρεπε να κάνουμε. Δεν μου εξήγησε τι έπρεπε να κάνω, γιατί εντάξει. Νέα είμαι και καταλαβαίνω. Αν πάει ένας ηλικιωμένος, πώς θα τον αντιμετωπίσει, δηλαδή το πετάξει έξω. Και μετά με αναγνώρισε και μου λέει συγγνώμη. Δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη. Θέλω να μου φερθείς όπως θα φερθείς στον κάθε άνθρωπο. Αυτό.